Λοιπόν, πάμε στο κύριο Καλεντερίδη τώρα, το στρατιωτικό μας αναλυτή, διότι κύριε Καλεντερίδη, μέσα σε αυτό το κλίμα και παραμονές αυτής της πολύ μεγάλης γιορτής της Ορθοδοξίας, είχαμε μια καινούρια πρόκληση από την τουρκική πλευρά και αναφέρομαι στο περιστατικό με τον κύριο Βαριθυμιάδη, τον πρόεδρο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας, ο οποίος κρατήθηκε καταχρηστικά για κάποιες ώρες στην Τουρκία και αμέσως μετά απελάθηκε. Και στην απάντησή σας θα ήθελα να συμπεριλάβουμε και την προκλητική απάντηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών τη χθεσινή. Ναι. Ναι, πρώτο απαντήσω στο ερώτημά σας, να πω ότι δεν γιορτάζει μόνο ο Ποντιακός Ελληνισμός. Η Παναγία σου μελά, η εικόνα της Παναγίας σου μελά, είναι η εικόνα της Παναγίας της Αθηνιώτισσας. Από εδώ, από την Αθήνα, πήραν την εικόνα και συγκεκριμένα από το εκκλησάκι που βρίσκεται στην πλατεία Μοναστηρακίου, στο Μοναστηράκι. Οι Βαρνάβας και Σοφρόνιος, βλέποντας όραμα που τους διέτασε να την εγκαταστήσουν στο χώρο Σμελά και μετά από ένα δραματικό ταξίδι πραγματικά με συνθήκες της εποχής πολύ άγριες, μετέβησαν στον Πόντο, εκεί που είναι σήμερα το μοναστήρι και χτίστηκε το μοναστήρι. Άρα γιορτάζει και η Αθήνα, όλος ο ελληνισμός για την Παναγία, αλλά ειδικά η Παναγία Σουμελά είναι και η Παναγία η Αθηνιώτισσα. Να μην τα ξεχνάμε αυτό. Επίσης, επειδή παρακολούθησα όλο το διπλωματικό και το πολιτικό σκέλος της επαναλειτουργίας της Παναγίας Σουμελά, χωρίς να έχω κάποιο ιδιαίτερο λόγο που το λέω, αν δεν υπήρχαν οι ενέργειες του Ιβάν Σαββίδη, η Παναγία Σουμελά δεν θα ξαναλειτουργούσε. Αυτό το καταθέτω, επαναλαμβάνω, γιατί παρακολούθησα όλα τα εκτενόμενα, κυρίως μέσα από τον τουρκικό τύπο εκείνο το διάστημα.